Ναι. Έχω μάθει ότι έχεις χάσει τον ύπνο σου. Για πες δε Τσοκλάνη. Τι ξέρεις. Έχω κάτι για σένα, το οποίο θα σε κάνει να μου μιλάς στον πληθυντικό, χωρίς αυτό το ύφος. Για πες, μου ακούω. Έλα αύριο, στο γνωστό μέρος, στις 2 η ώρα. Κι αν δεν έρθω? Κράτα μεγάλο καλάθι, γιατί θα έρθεις. Okay. Παλάδιο, τι μέρος είναι αυτό ρε Τόνι? Γιάννη, δουλεύω για κάποιον τώρα. Είναι αυτός που σε έβγαλε έξω. Πάμε να τον γνωρίσεις. Αφεντικό, τον έφερα. Σπάσε, Τόνι. Κάτσε, μικρέ. Σε παρακολουθώ πολύ καιρό τώρα. Είσαι μεγάλο λάμπο. Σκαρτάται. Αυτό καμιά φορά είναι καλό. Έχω μια καλή δουλειά για σένα. Έχω ανάγκη από δουλειές σου. Ο Τόνι θα σε βοηθήσει. Έχω μια καλή δουλειά. Με πολλά λεφτά. Τα λεφτά είναι καλό πράγμα. Άκουσέ μου να σου πω. Είσαι το 10ο καλό. Σε υπολογίζω, μικρέ. Μέσα είμαι. Ανάγκη από... Δεν θέλω να με διαψεύσεις. Τη δουλειά την ξέρω καλά. Ευχαριστώ που με έβγαλες από μέσα. Δεν θέλω να με ευχαριστήσεις. Θέλω δουλειά. Θα την έχεις. Και αν χρειαστεί, θα σκοτώσεις. Εδώ δεν πέσουμε. Ας το πάνω μου, σου λέω. Με ξέρεις, δεν γκολώνω. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Λοιπόν, ο Τόνι θα σε βοηθήσει για να κάνεις τη δουλειά. Είμαι έτοιμος. Αν με βγάλεις άχρηστο. Δεν παίζω, δεν είμαι κανένα παιδάκι. Έτσι πρέπει. Δεν θες κάτι άλλο? Όχι. Πάνω που θα σου κάνω χρήμα. Σε ξέρω από κάπου. Αν με ήξερες, δεν θα σου μένω. Δρόμο τώρα. Λέγε. Έχεις μάθει ποιος είναι ο Όξος? Έχω μάθει.
Έχεις φέρει κάτι για μένα? Κάτι. Το μπουμπούκι που άφησα απ' έξω. Ετοιμάζει κάτι με το Λάρι. Είδες τι σου έφερα. Εσύ δεν μου φαίνεις πολλά. Θα χρειαστεί να πάρεις το τέλος. Δεν χρειάζεται να πιάσεις. Αυτό που σου λέω είναι αρκετά μεγάλο. Θέλω την επόμενη φορά να μου φέρεις κάτι καλύτερο. Δεν είναι αρκετό. Την επόμενη φορά θα με ψάξεις εσύ, όχι εγώ. Χάσω από τα μάτια μου.